Σας καλέσαμε σήμερα γιατί έχει τροποδρομηθεί από την ΔΕΦ που έγινε το καραβάνι της υγείας στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται κάτι αντίστοιχο με κάλεσμα όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων, δηλαδή όλων των σωματείων των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας σε όλη τη χώρα. Γίνεται το κάλεσμα στην Αθήνα αυτή τη φορά για να πάμε να παραστούμε στον Υπουργό Υγείας και να πούμε τα προβλήματα της και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγεία, δηλαδή και των νοσοκομείων, αλλά και του ΙΚΑ και του ΕΟΠΗ και τέλο πάντων και την υποστελέχωση όλων αυτών των τομών. Το καραβάνι τη υγεία είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη. Την Πέμπτη είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα με 24 ώρα υπεργεία, έτσι ώστε να δώσουμε δυνατότητα σε υπαλλήλου να μπορούν να διαμαρτυρηθούν και κάποιο στην Αθήνα. Θα έχουμε και εμεί μια αντιπροσωπεία από το νοσοκομείο. Και θα γίνει 24 ώρα υπεργεία με συνάντηση εδώ στο νοσοκομείο. Στην πύλη, στις 10.30 για να αντιδράσει ο κόσμος σχετικά με και την υποστελέχωση του νοσοκομείου, αλλά και για ειδικά εμείς εδώ για τυχείο και για τον ιδιαίτερο φόρτο που έχουμε λόγω του προσφυγικού. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν επέλεξαν τυχείο ως τον επόμενο τόπο διαμονής τους για τα επόμενα δεν ξέρω πόσα χρόνια θα είναι. Ακούμε από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που υπάρχουν εδώ στο νησί, ότι νοικιάζουν χώρους και καταστάσεις για διετίες, τριετίες, πενταετίες, χωρίς εμείς να έχουμε καμία ενημέρωση. Η βοήθεια του νοσοκομείου είναι γύρω στα 10 άτομα, αν συγκεντρώσει όλα μαζί, δηλαδή 3 νοσηλευτές, νομίζω ότι 3 γιατροί, 2 παρασκευαστές. Το ΕΚΑΒ είχε, ξέρω, είναι το ΕΚΑΒ, όμως στην ουσία δεν είναι μέρος του νοσοκομείου, είναι η τέλος πάντων την πιο μεγάλη βοήθεια την πήρε το ΕΚΑΒ σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σχετικά με το φόρτο εργασίας, τον οποίο έχουμε αναλάβει από τότε που είναι εδώ, που συμβαίνει αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι είναι μηδαμινές πραγματικά οι βοήθειες που έχουμε από την κοινωνία. Δεν ξέρω αν τα λεφτά δίνονται σε ΜΚΟ και σίγουρα δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω, αλλά σίγουρα δεν έχουν στελεχωθεί, δεν έχουν δυναμωθεί οι μονάδες υγείας στο νησί. Δηλαδή, αν έρθετε αυτή τη στιγμή και δείτε μία ανάλυση των περιστατικών σε απογευματινά και βραδινά περιστατικά, που δεν λειτουργούν τα ιατρικά του κόσμου ή άλλες τέλος πάντων φορείς υγείας εκεί στη Βιάλη, στη Σούδα. Σχεδόν οι πρόσφυγες, παύλα μετανάστες που είναι εδώ στοιχείο με τους χιώτες πολίτες, τα περιστατικά είναι σχεδόν μισά-μισά. Εννοείται ότι ένα τέτοιο περιστατικό είναι αρκετά πιο δύσκολο, γιατί για να καταλάβεις τι ακριβώς έχει, πρέπει να έχεις κάποιο μεταφραστή μαζί. Ξέρουμε πολύ καλά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ τους, δηλαδή διαφορετικές εθνικότητες στρέφονται εναντίον άλλων εθνικότητων πολλές φορές και για ασήμαντους λόγους, με αποτέλεσμα να έρχονται εδώ ξυλοδαρμένοι ή κακοποιημένοι ή τέλος πάντων δεν ξέρω ποιοι θα πρέπει πραγματικά να δράσουν στο να μην γίνονται αυτά, αλλά σίγουρα νομίζω ότι δεν δρά κάποιος για να πραγματικά να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Εννοείται ότι βλέπουμε και μέλη της κοινωνίας πλέον που μέχρι τώρα λειτουργούσαν ανθρωπιστικά, αλληλέγγυα και πραγματικά όπως τον συνάνθρωπο. Εδώ έχει όσο ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι είμαστε ένας τόπος που έχει ζήσει την προσφυγιά. Πολλοί από τους παππούδες μας, γιαγιάδες μας έχουν έρθει από απέναντι. Αλλά αυτή η κατάσταση με τις προχειρότητες με τις οποίες συμβαίνουν και αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι έρχονται τελικά σε δημόσιους φορείς υγείας οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δύναμη να το αντιμετωπίσουν. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στοιχείο, αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει αυτό, θα μπορούσε εγώ με μια απλή λογική να πω ότι θα μπορούσε να γίνει ποσόστοση από την Ελλάδα. Αυτό που ζητάμε δηλαδή από τους Ευρωπαίους να γίνουν και να πάρουν στις χώρες τους, έχουμε πάρει εμείς ένα μεγάλο όγκο να πάρουν και εκείνοι, το ίδιο μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει χείο, ξέρω εγώ, 4.000 πρόσφυγες και αν από την Ελλάδα δεν υπάρχουν πόλεις που δεν έχουν ούτε ένα. Να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια ολόκληρη Κρήτη, δεν ξέρω η Πάτρα αν έχει hot spot, δεν ξέρω αν έχει η Σπάρτη, η Καλαμάτα, δεν ξέρω όλες αυτές οι πόλεις αν έχουν hot spot. Δηλαδή, αν είχε γίνει αυτή η ποσόστοση, στοιχείο θα είχαμε 400-500 άνθρωπους, οι οποίοι θα μπορούσαν σίγουρα να ενσωματωθούν με την κοινωνία των 50.000 κατοίκων. Είναι απλά μαθηματικά. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων υπάρχουν 60.000 πρόσφυγες. Με ποσόστοση μπορεί να πάει αυτό και πραγματικά να ενσωματωθούν με την κοινωνία χωρίς να έχουν αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί να υποστούμε αυτό. Όλοι έχουμε παιδιά, όλοι έχουμε τέλος πάντων δυσκολούς ανθρώπους μέσα εδώ. Εδώ μιλάμε βέβαια για τους φορείς υγείας, αλλά πλατιάζουμε έτσι λίγο το θέμα το προσφυγικό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουν δοθεί οι λύσεις που θα έπρεπε να δοθούν έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται μια τοπική κοινωνία τόσο πολύ.
Αυτά σαν εισήγηση, μπορεί να αναφερθεί και ο Πρόεδρος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την 24, έτσι, να πούμε βασικά το πλαίσιο που κατεβάζει η ΠΟΕΔΗ και τα χρόνια αιτήματα που υπάρχουν στον κλάδο μας, γιατί δεν είναι σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και δεν έχουν αλλάξει. Και δεν έχουν αλλάξει, δηλαδή, τουλάχιστον δεν φτάνει. Η διάθεση μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν φτάνει στην πηγή της, τουλάχιστον η αλλαγή αυτή. Πρέπει να τα νοσοκομεία και το νοσοκομείο του Σχοιού να στελεχωθεί βάσει του οργανογράμματος και να το καλύπτει 100%. Οι οργανικές θέσεις να είναι καλυμμένες 100% και όχι 60 ή 70 ανάλογα στο τμήμα που αναφερόμαστε. Έτσι, για να μπορεί το νοσοκομείο να λειτουργεί εύρευμα, να μπορούν οι συνάδελφοι να δουλεύουν σε ανθρώπινες βάρδιες, διότι όταν υπερβάλλεις τον εαυτό σου, πολλές φορές μπορεί να κάνεις και λάθος. Έτσι, η κούραση οδηγεί πολλές φορές σε λάθος. Ένα άλλο πάγιο αίτημα είναι η ένταξή μας στα βαρέα κεφαλαία. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος θεωρούμε ότι είμαστε τουλάχιστον και βαρύ και ανθυγιεινό σαν επάγγελμα. Έτσι, είμαστε ένας κλάδος ο οποίος ποτέ, τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα, εγώ έχω έρθει από το ιδιωτικό τομέα και όταν δούλευα ήμουνα βαρύ και ανθυγιεινό το επάγγελμα και ξαφνικά όταν διορίστηκα έμαθα ότι είμαι ελαφρύς και light. Έτσι. Έτσι είναι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Σε όσου δεν γνωρίζουν, υπάρχει ένα που έχουν βάλει τρεις βαθμίδες κατάταξης των υπαλλήλων. Πράγματι, τρεις βαθμίδες. Τρεις βαθμίδες και ένα μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων μέσα στο νοσοκομείο είναι στη χαμηλή βαθμίδα. Ούτε καν στην ψηλή. Και κάποιοι καθόλου. Και κάποιοι καθόλου. Κάποιοι καθόλου. Λοιπόν, αυτό. Η ένταξη στα βαρέα και την κοινά. Η στελέχωση του οργανογράμματος 100% και όχι έφερα 10, έφερα 5, ήρθαν 8, φύγανε 3, για να μην προσταθερούμε πόσο γίνουν με σύνταξη, πόσοι έρχονται και πόσοι είναι με άδειες. Αναρωτικές ή οτιδήποτε, καλύπτει το πρώτο οργανόγραμμά σου 100% και είσαι εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, ένταξη στα βαρέα. Μισθολογικές απώλειες. Έχουμε υποστεί πάνω από 30-40% μισθολογικές απώλειες. Ειδικά αυτός ο συνάδελφος που δουλεύει νύχτα, αυτό που παίρνει το επιπλέον είναι 5 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να συνεχίσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες τις υπεράνθρωπες που κάνουμε να εργαζόμαστε. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την κινητοποίηση της 5ης, 10.30 στη Δήμη. Τώρα, προχθές, την περασμένη εβδομάδα είχαμε και μία από το νομαρχιακό μας αδερφή ένα κάλεσμα, μια πρόσκληση, ώστε στη συνδιοργάνωση της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου με θέμα το προσφυγικό. Την ανάδειξη του ως θέμα, γιατί υπάρχει ένα προσφυγικό στοιχείο, έτσι. Τους αίτιους, εμείς θέλουμε να δούμε και τους αίτιους και κάποιες λύσεις. Διότι φαντάζομαι ότι εφόσον είμαστε όλοι από τυχείο ή περισσότερο από τυχείο ή και από τα άλλα νησιά, όλοι έχουμε συγγενείς μας οι οποίοι ήρθαν ως πρόσφυγες και να θυμίσω ότι και το 22 αλλά και πριν όσοι είχαν έρθει εδώ είχαν υποστεί τα ίδια από κάποιους από αυτά που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί πρόσφυγες. Γιατί ακούω κατά στου διαδρόμου ότι μα η δική μας ήταν Ορθόδοξη, μα η δική μας είναι Χριστιανή. Πολύ ωραία. Όμως τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισαν και οι Χριστιανοί προπαγούδες μας όταν ήρθαν εδώ. Άρα δεν είναι θέμα θρησκεύματος. Έτσι. Ούτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να κλείσει με τα μάτια ο συνδικαλιστής ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο νησί. Γι' αυτό κάνουμε μια κινητοποίηση να αναδείξουμε το πρόβλημα. Ούτε τα βάζουμε με ανθρώπους που διαμαρτύρονται γιατί έχουν ένα πρόβλημα στην περιοχή τους. Ούτε τα βάζουμε με κανέναν. Απλά θέλουμε να αναδείξουμε ότι αυτό το πρόβλημα γεννάται από τους πολέμους που γίνονται, που κάνουν τα μεγάλα κράτη προκειμένου να κερδίσουν περισσότερα, δηλαδή στη Συρία αυτή τη στιγμή παίζεται το παιχνίδι το ενεργειακό. Λοιπόν, για τον ενεργειακό λοιπόν πόλεμο της Συρίας επιβαρύνεται η Ελλάδα, οι άλλες χώρες, ηχείως ας πούμε σαν νομός. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή για άλλον όλους συμφέροντα, αυτή τη στιγμή κάποιοι ξεριζώνονται από το σπίτι τους, έρχονται εδώ παρά τη θέλησή τους, ούτε εγώ θα ήθελα να φύγω από εδώ και να πάω έξω. 400.000 λέει φύγανε τα τελευταία 5 χρόνια και πήγαν στο εξωτερικό να βρουν δουλειά. Αν πείτε είναι μορφωμένοι, πήγανε πιο νόμιμα, πήγανε πιο έτσι, ναι, αλλά ο ρατσισμός που ξεχωρίζει. Αν είσαι Έλληνας, αν πας στη Γερμανία και σε περιλάβει νεοναζιστής, δεν θα κοιτάξει αν είσαι Έλληνας ή αν είσαι Τούρκος, δεν ξέρω πώς σου περιφέρει. Ή αν είσαι μορφωμένος ή αγράμματος.
Εσύ. Λοιπόν, η θέση λοιπόν η δική μας είναι ότι το πρόβλημα το προσφυγικό το δημιούργησαν τα μεγάλα κράτη για συμφέροντα οικονομικά. Η ΧΙΟ έχει πάλι μεγαλύτερο βάρος από αυτό που της αναλογεί. Οι χρηματοδοτήσεις αντί να πηγαίνουν στο κράτος, ώστε το κράτος να μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα, πάνε στις ΜΚΟ χωρίς να ξέρουμε με τις διαδικασίες και με τι κριτήρια πηγαίνουν και λειτουργούν. Γιατί δεν είναι λογαριασμός. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Και πώς έτσι. Και απ' την άλλη, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να παραμείνουν εδώ να τους πάνε στις χώρες προορισμού. Εμείς καθημερινά με ανθρώπους που βλέπουμε μέσα στο νοσοκομείο, κανένας από αυτούς που ρωτάνε δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Ή στη ΧΙΟ. Το 90% θέλει να φύγει να πάει Γερμανία, Σουηδία, σε άλλες χώρες. Λοιπόν, εγκλωβίζονται για αλλονού παιχνίδια και ήρθαν πάλι για αλλονού παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να αναδείξουμε με την συναυλία συγκέντρωση της Παρασκευής. Έτσι, να αναδείξουμε τους αίτιους και λύσεις και να πιέσουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που διόρθωσε το πρόβλημα που υπήρχε και τον τοπικό βουλευτή να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί μια κοινωνία να ζει αυτή την κατάσταση. Ούτε οι πρόσφυγες μπορούν να κυνηγούνται, αλλά ούτε και οι χιώτες μπορούν να υπόκειται αυτά που δεν είναι ευθύνη τους. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι της Παρασκευής. Πριν από δύο χρόνια, συνομίλησε ο πρόεδρος. Είχαμε πάλι συνεδρία. Και πάλι είχατε πει, πριν το προσφυγικό πρόβλημα, πάλι είχατε πει ότι το οργανόγραμμα δεν τηρείται και έχουμε ελλείψεις 30%. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τώρα, με δεδομένο ότι το πρόβλημα το επαναφέρατε και έχουν υποστεθεί και οι υπόσχεσεις, ο υπουργός Κουτσουλάκης υποστέθηκε άλλο τόσο. Πώς θα τα βάλετε πέρα, δηλαδή μιλάμε γιατί ο Κουτσουλάκης μιλάμε τώρα, εδώ μιλάμε τώρα για κάτι άλλο. Εντάξει, έχει αυξηθεί κατά πολύ η δουλειά, κυρίως στα επίγοντα, στα εργαστήρια, εξωτερικά ιατρία, παιδιατρική, όντως. Είμαι ευτυχή, να μην ξεχνάμε ότι κάποιες από αυτές τις γυναίκες είναι έγκυες κλπ. Και όλοι τα πρόβλημα τα οποία συνεπικονούν, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που να κάνουν εξετάσεις, υδρολογικά, δραστήρια, ό,τι συνεπάγεται. Ακτινογραφίες, ακτινογραφίες, ακτινογραφικό, γενικό. Από εκεί πέρα τώρα, επειδή αναφέρατε τα δύο χρόνια τη συνέντευξη που κάναμε, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Πηγαίνει πάνω στην παθολογική να δείτε πώ είναι το κτίριο. Ακόμα περιμένουμε να γίνουν και τι εργασίε. Το 2000, όταν ήταν οι τελευταίε προσλήψει, τέλο πάντων από τότε, είχαμε πει πριν από 2-3 χρόνια, τα ίδια λέμε κάθε φορά και μα έρχεται παρέχει κιόλα, ότι έχουν φύγει με σύνταξη γύρω στα 60 άτομα. Μόνιμο προσωπικό ήρθαν τώρα και στου 10. Κι άλλοι 12 τώρα και άλλοι 10 τα καλύψω 10. Ακριβώς. Και αναμένονται κάποιε άλλε 10 θέσει. Δηλαδή σε σχέση με του 60 περίπου που έχουν αποχωρήσει, και αν δεν λάβουμε υπόψη και την αύξηση τη δουλειά, στου 60 έχουν έρθει αυτή τη στιγμή 30, θα συμπληρωθούν 30 με την, προκήρυξη που τρέχει αυτή τη στιγμή τέλο πάντων. Από εκεί και πέρα, πάλι αυτά που είχαμε πει πριν από μερικά χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα. Βασικό πράγμα η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο. Τα ιατρικά του ΙΚΑ να στελεχωθούν με γιατρούς, με προσωπικό κτλ. Ώστε ο οικογενειακός γιατρός να εφαρμοστεί επιτέλους. Αυτά από ό,τι διάβασα είναι στα σχέδια, αλλά για το 2018. Μέχρι το 2018 μεσολαβεί ένα ιδιαίτερο μεγάλο χρονικό διάστημα και ακριβώς όπως είπατε δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε πέρα εδώ. Οι ίδιοι γιατροί που βάζουν τα χειρουργεία, που κάνουν όλη τη δουλειά και το προσωπικό, εμείς δηλαδή, αυτοί που είναι στα χειρουργεία ακριβώς βλέπουν και τους ασθενείς που έρχονται στα εξωτερικά ιατρία. Λοιπόν, ο ρόλος του νοσοκομείου δεν είναι αυτός ακριβώς. Ο ρόλος του νοσοκομείου είναι να προσφέρει πιο εξειδικευμένη μορφή περίθαλψης στους ανθρώπους. Και το οργανόγραμμα που υπάρχει είναι για την εξειδικευμένη. Δηλαδή το οργανόγραμμα που υπάρχει στο νοσοκομείο δεν είναι για να πάρεις την πρωτοβάθμια. Είναι για το εξειδικευμένο κομμάτι του νοσοκομείου, το δευτεροβάθμιο που λέμε. Για το μετά. Ναι, είναι για το μετά. Δηλαδή δεν έχουμε καλύψει ούτε το μετά, εμείς έχουμε και το πρωτοβάθμιο κομμάτι. Αυτό είναι. Δηλαδή οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι σε ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις. Στο νοσοκομείο. Από άποψη προσλήψεων. Είναι ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό. Και είναι νοσηλευτικό και παραϊατρικό. Αλλά επειδή πάντα δεν είναι και πάντα του αγαπούμε και είναι όντω αντικειμενοί,
Και η διοικητική υπηρεσία είναι η πιο αποξηλωμένη από εμάς. Αν τώρα πάτε ας πάνω στη γραμματέα, θα είτε τουλάχιστον γύρω στα 30 μιλήστε. Και αν δεν υπήρχαν τα παιδιά τα βάθη, τα ΑΕΡ, τα παιδάκια με τα 100 ευρώ, γιατί εκεί πάνε οι εργασίες, αυτά είναι τα εργασιακά που ψηφίζονται τις επόμενες μέρες, οδηγούμαστε εκεί. Λοιπόν, οι διοικητικές υπηρεσίες είναι οι πιο αδικημένες μέσα στο νοσοκομείο. Απλά δεν φαίνονται επειδή είναι πίσω τα παιδιά και δεν είναι όταν έχει τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν τμήματα τα οποία διαχειρίζονται τιμολόγια ή μισθοδοσίες 7-8 εκατομμυρίων και είναι ένα τέτοιο άνθρωπο. Και επίσης το οργανόγραμμα της διοικητικής υπηρεσίας έχει υποστεί και μερικοποίηση προηγουμένως. Δηλαδή εκεί που για παράδειγμα ήταν 30 άτομα, οι κενές θέσεις περικόπηκαν με αποτέλεσμα να φαίνονται λιγότερα τα κενά. Έχει γίνει και αυτό το κομμάτι από τα χρόνια, ότι κόψανε κάποιες οργανικές θέσεις κενές, τις βγάλανε, οπότε στην ουσία τώρα δεν φαίνεται ότι έχει 50 θέσεις οργανικές κενές, έχει ξέρω εγώ 30. Γιατί 20 υποπήκανε το 12 πρώτα. Νομίζω το 12. Ακριβώς δεν θυμάμαι λίγο. Και επίσης έχουμε πει ακριβώς για αυτές τις υπηρεσίες. Μπορεί να μην φαίνονται να μην είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά χωρίς διοικητικούς, χωρίς τεχνικούς, χωρίς τηλεφωνητές. Θα πάρει κάποιος τηλέφωνο στο νοσοκομείο, αν υπάρχει κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο στην κεντρική, στην κονσόλα που λέμε, δεν θα υπάρχει ανταπόκριση ούτε από ασθενοφόρο ούτε από τίποτα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται στελέχωση. Τα άτομα που, όπως είπαν τα παιδιά, είχαμε κάποια ενίσχυση από το Κελπνό, βασικά από το Υπουργείο, τέλος πάντων μέσω του Κελπνό, με κάποιους γιατρούς, με κάποιους παρασκευαστές, με νοσηλευτές κλπ. Αυτά τα άτομα ήρθαν για 6 μήνες. Λοιπόν, σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες, δεν θυμάμαι, λήγει η θητεία τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθουν άλλοι, δεν θα ανανεωθούν, αλλά θα έρθουν άλλοι. Όλο αυτό το διάστημα πρέπει αυτός που θα έρθει να εκπαιδευτεί, να μάθει τα δικά μας μηχανήματα, γιατί το κάθε νοσοκομείο δεν έχει και τα ίδια ακριβώς πράγματα. Λοιπόν, με τα εξάμεινα αυτά, με τα παιδιά του ΑΕΔ που είπαν τα παιδιά, με ένα σωρό τέτοια προγράμματα μπαλώνονται στην κυριολεξία τα κενά. Με τα ψέματα κάνουν. Τα παιδιά κάνουν πραγματικά τη δουλειά του. Απλά δημιουργούνται άλλα θέματα. Εντάξει, πάει το αίτημα και τη Ομοσπονδία τη Κεντρική και κάθε λογικό άνθρωπο που ασχολείται είναι να υπάρχει μόνιμο προσωπικό ώστε να ξέρει κανείς να κάνει τον προγραμματισμό και τι γίνεται. Δηλαδή, γιατί έρχονται παιδιά, εκπαιδεύονται, φεύγονται. Ήταν εντάξει, είναι δύσκολο. Και τώρα για την πρωτοβάθμια κάτι να συμπληρώσω, γιατί λέει ο συνάδελφο, όντω κάποιε ανακοινώσει έκανε όπω τι προηγούμενε μέρε, αλλά εκτό το ότι πάνε για το 18, έτσι, από το λίγο που διαβάζω τώρα και τις παλιότερες πάλι συνεντεύξεις, νομίζω ότι περισσότερο πάει να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι πακέτου παροχών πρωτοβάθμιας για όλους, παρά να το αναπτύξει όπως θα έπρεπε να αναπτυμένουν. Και να το κάνουμε για παράδειγμα, ας πούμε, ότι από αυτά που διαβάζω, ας πούμε, το κέντρο υγείας παιδιού μπορεί να έχει έναν παθολόγο, μπορεί να έχει τρεις γενικούς γιατρούς, αλλά όταν έχει τρεις σχολικές μονάδες, πρέπει να έχει και παιδεία. Έχει καλαμωτή, πυργή, νέμη τα καλυμασιά, έχει τρεις-τέσσερις σχολικές μονάδες. Γυμνάσια, ηλικία, διαγωγία. Δεν μπορεί λοιπόν για τόσο έκταση να μην έχει. Εγώ λέω δύο παιδιάτρους, αλλά πα περιπτώσει ένα παιδιάτρο. Δεν μπορεί να έχει ηλικιωμένους ανθρώπους που θέλουν ρύθμισμα στο σάχαρο και να μου κόπτεις, να μου κόπτεις από την πρωτοβάθμια του ενδοκρινολόγου. Κάποιος δεν υπάρχει ισοδοσία ενδοκρινολόγος. Αλλά λέμε αυτό το σχεδιάζει, σχεδίασέ το όπως πρέπει. Με βάση τις ανάγκες της πραγματικές της περιοχής, της κάθε περιοχής και όχι με βάση το να εξυπηρετήσει, εγώ σας έφτιαξα την πρωτοβάθμια, έβαλα μια πινακίδα, άφησα τους τρεις ανθρώπους που είναι ήδη εκεί, γιατί τρεις-τέσσερις γιατροί λένε τώρα για παράδειγμα είναι σε κάθε κέντρο υγείας, τους αναβαφτίζω και τους κάνω πρωτοβάθμια από κέντρο υγείας που το έκανα εγώ, παιδί ξέρω εγώ και τώρα που έχω ύψιλο. Στην ουσία να γίνει και να φτιαχτεί η πρωτοβάθμια. Να μπορεί ο νοτιοχωρούσης να εξυπηρετεί στην εσωτερική. Είναι μέχρι εδώ. Να μην έρχεται εδώ, βέβαια. Το να πάει κάτω και να το στείλει ο γενικός γιατρός, το πήγε στο νοσοκομείο, κάνει την ακτινογραφία σου, κάνει ξέρω εγώ μια γενική έβαλα. Δεν μιλάμε τώρα εξειδικευμένα πράγματα. Μιλάμε σε πρωτοβάθμια. Έτσι. Ή να πα ένα γενικό γιατρό και να σου πει πήγε στον καρδιολόγο κάτω. Δεν το κάνει. Να μου τον φέρει μέσω κυριού εδώ. Το θέμα είναι να τον κρατήσει. Να τον εξυπηρετήσει πρωτοβάθμια εκεί και αν χρειαστεί
περαιτέρω διερεύνηση ή ξέρω εγώ νοσηλεία, τότε να έρθει στο νοσοκομείο. Του είδε νοσηλεία και ένα πολύ όχαρο.